φωτογραφία σοκ. Τζιχαντιστές με τουρκικές σημαίες στις στολές τους έχουν καταλάβει το μισό Χαλέπι. Σάλο προκάλεσε λοιπόν στο διαδίκτυο μία φωτογραφία ενός στρατιώτη, ο οποίος συμμετέχει στην ενεξελίξη πολιορκία της πόλης του Χαλεπίου. Ο στρατιώτης φέρει στη στολή του τόσο τη σημαία του ελεύθερου Συριακού στρατού, όσο και του εξτρεμιστικού Ισλαμικού κράτους, αλλά και την επίσημη σημαία της Τουρκίας. Μία φωτογραφία συνοψίζει την όλη κατάσταση στην Συρία αυτή τη στιγμή, σχολίασε ο χρήστης που ανάρτησε την εικόνα στο X εχθές. Πράγματι, η φωτογραφία αυτή αποδεικνύει πως υπάρχουν φιλότουρκοι στρατιώτες στον ελεύθερο Συριακό στρατό που υποστηρίζονται από την Τουρκία και τον ISIS. Αυτοί οι στρατιώτες με την βοήθεια τζιχαντιστών έχουν ήδη καταλάβει 50 χωριά και μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης Συριακής πόλης του Χαλεπίου. Ουσιαστικά ξεκίνησαν ένα νέο γύρο εμφύλιου πολέμου στην Συρία έναντι των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων του στρατού του Άσαντ και έναντι των Ρώσων στρατιωτών που τις υποστηρίζουν. Η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Hayat Tahrir al-Sham, HTS, η οποία συνδέεται με την Τουρκία, φαίνεται πως πρωταγωνιστεί στην πολιορκία του Χαλεπίου. Οι στρατιώτες αυτής της οργάνωσης ανακοίνωσαν πριν λίγο την κατάληψη του 25-30% της επικράτειας της πόλης του Χαλεπίου. Την είδηση επιβεβαίωσαν και ανεξάρτητοι αναλυτές. Αυτή τη στιγμή στο Χαλέπι επικρατεί το απόλυτο χάος, μιας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε πεδίο μάχης. Συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Οι στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν πως εάν η προέλαση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, ο ελεύθερος Συριακός στρατός και οι τζιχαντιστές υποστηρικτές του θα καταλάβουν όλη την πόλη τις επόμενες μέρες. Πηγές αναφέρουν πως χάρη σε σύγχρονο εξοπλισμό και αποτελεσματικές τακτικές, οι στρατιώτες της HCS κατάφεραν ταχύτατα να καταλάβουν στρατηγικές θέσεις της πόλης. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες στο καθεστώς του Άσαντ, το οποίο βρίσκεται σήμερα στην Δαμασκό. Μάλιστα λέγεται πως οι τρομοκράτες έχουν καταλάβει θέσεις στο Χαλέπι από τις οποίες μπορούν να απειλούν τα Συριακά και Ρωσικά αεροσκάφη με φορητούς αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις αμυντικές προσπάθειες της Δαμασκού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.